Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στον περίφημο κόκκινο κατάλογο που αφορά την προστασία 17.000 ζώων και φυτών της Ελλάδας. Ένας κατάλογος, έτσι ονομάζεται, κόκκινος κατάλογος, ο οποίος επικαιροποιείται και ψηφιοποιείται. Πάμε στον κύριο Γιάννη Μητσόπουλο, είναι Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Κύριε Μητσόπουλο, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Την καλησπέρα μας, κύριε Μητσόπουλε. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Μία εξέλιξη που αφορά τους επιστήμονες κατά κάποιο τρόπο να αξιολογήσουν την κατάσταση των συγκεκριμένων απειλούμενων ειδών, σωστά? Μάλιστα. Όπως ξέρετε, η χώρα μας είναι αρκετά πλούσια σε βιοποικιλότητα, κυρίως λόγω της θέσης της, του κλίματός της, της γεωμορφολογίας της. Είναι από τις χώρες παγκοσμίως που έχει πολύ μεγάλη ποικιλία ειδών, τόσο Πανίδας, τόσο και Χλωρίδας. Και εμείς ως Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής πήραμε την απόφαση ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα είδη να καταγραφούν, να μάθουμε τους πληθυσμούς τους, να ξέρουμε σε ποιες περιοχές της χώρας αυτά απαντώνται και να τα δώσουμε στον κόσμο μέσα ενός γεωχωρικού εργαλείου, το οποίο θα είναι διαδικτυακό και εύκολο στη χρήση του. Και εκτός από αυτό, κυρίως να αξιολογήσουμε την κατάσταση διατήρησής τους. Ποια είναι αυτά που κινδυνεύουν, ποια απειλούνται πάρα πολύ, ώστε έτσι να υπάρχουν εισηγήσεις προς την ελληνική πολιτεία και τη δημόσια διοίκηση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να πάρει τις δράσεις εκείνες, ώστε να διατηρηθούν οι πληθυσμοί τους σε ικανοποιητικά. Έρχεται να καλυφθεί λοιπόν ένα κενό. Έρχεται να καλυφθεί ένα κενό. Η τελευταία φορά που είχαν βγει τότε ήταν κόκκινο βιβλίο σε έντυπη μορφή, ήταν το 2009. Είχαν αξιολογηθεί τότε 1313 είδη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή πάμε για τα 17.000 είδη, ναι, τα οποία είναι περίπου, καλύπτουν περίπου τον αριθμό των ειδών, τόσο Χλωρίδας και Πανίδας, που έχει η χώρα μας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις πλησιάζει τα 20.000 διαφορετικά. Ναι. Το σημαντικό εκτός από αυτό είναι ότι σε αυτή μας την προσπάθεια συμμετέχει ενεργά η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης, είναι η γνωστή σε όλοι μας IUCN, που είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για τη βιοποικιλότητα. Αν θυμάστε καλά, και πριν ένα μήνα ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε κάνει ομιλία στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριό της στη Μασσαλία της Γαλλίας μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι για πρώτη φορά αυτός ο διεθνής οργανισμός συμμετέχει σε ένα τέτοιο project που κάνει ένα από τα κράτη-μέλη, ναι. Εμείς, η Ελλάδα. Αρκεί μόνο να τονίσω ότι η IUCN είναι αυτή που καταρτίζει το παγκόσμιο κατάλογο των απειλούμενων ειδών για όλες τις χώρες, που περιλαμβάνει περίπου πάνω από 130.000 είδη ανά τον κόσμο. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης σε επίπεδο Ελλάδας έχει χρονοδιάγραμμα? Ναι, θα τελειώσει περίπου σε 2 έτη από τώρα. Α, βέβαια θα είναι κάτι δυναμικό, δηλαδή δεν θα περιμένουμε σε 2 χρόνια για να ανεβάσουμε όλη την πληροφορία. Όποια πληροφορία μας έρχεται από τους επιστήμονες που θα συμμετέχουν, θα την ανεβάζουμε σιγά σιγά, για τον πρώτο χρόνο περίπου στα μισά και το άλλο δεύτερο χρόνο ώσπου να φτάσουμε τον αριθμό των 17.000 ειδών. Εδώ αξίζει να τονίσουμε, ναι, ότι φυσικά συμμετέχει τις αξιολογήσεις, θα τις κάνει όλη η ελληνική επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, πάνω από 170 επιστήμονες του είδους και μέλη της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας θα κάνουν τις αξιολογήσεις. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή ήδη αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται. Γιατί για να κάνεις την αξιολόγηση με τα κριτήρια της IUCN πρέπει να πάρεις πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή η IUCN έχει αρχίσει και εκπαιδεύει τους αξιολογητές για να πάρουν την πιστοποίηση για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο. Κύριε Μητσόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Παρακολουθούμε το θέμα. Θέλει προσπάθεια. Ένα μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά. Με το καλό να τα ξαναπούμε και να έχουμε να πούμε και περισσότερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.